Δεν σα ρωτήσω τώρα, πώς τον είδατε τον κύριο Καρατζαφέρη χθες, άσχετο, αλλά μου κάνει κλίμα. Ήταν πάρα πολύ καλός και συγγραφέας, μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξή του. Ένας, τώρα που πες νούμερο, μου είπε ένα ανέκδοτο. Φτερνίζεται κάποιος, αμψού λέει, του λέει άλλος γκίτσες. Πες μου ένα νούμερο, Άδωνος. Εγώ τον πήρα και τηλέφωνο και μιλήσαμε, μετά μιλάμε στην άψη, αλλά δεν είναι νέο αυτό, μιλάω πολύ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κουμπάρος σας. Δεν έχει το πεχή. Εάν δεν έχεις το πεχή, δεν μπορείς να γίνεις ηγέτης. Δεν μπορείς. Τι είναι το πεχή? Το πεχή είναι παιδεία, ευφυΐα, τα διαθέτει σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα και ήθος. Είναι στασιώδη ανεπαρκία γι' αυτόν. Λέει πως είστε παιδί του, πολιτικό. Ένα λάθος στα διοίκηση. Ναι, έκανε ένα λάθος. Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάφθην από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη. Και τη φορτικότητα του Βορύδη. Έκλαιγε ο Άδωνης. Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Είχε γράψει ένα σχόλιο ο Βερίκης ότι τον θέλαν κάποιοι για υποψήφιο. Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν υπάρχει κανένα που έπρεπε να υποψηφιστεί. Αυτά είναι ευρώ. Ρωτούν πολλοί νεοδημοκράτες. Οι βάσεις, η παραδοσιακή ψηφοφόρη. Πότε θα επιστρέψει και ο Γιώργος Καρατζαφέρης στο ποτέ. 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 Γιατί ποτέ. Γιατί ένα ξένα πράγμα. Ναι. Είμαι από εκείνου του νέου ανθρώπου, επειδή μπορούσα, είχα τύχει με τα κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα.